Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος οργανωμένος οπαδός που είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή με την κατηγορία ότι συμμετείχε στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας και μάλιστα Γιάννη Σουλιώτη σε ρόλο καθοδηγητή των Κροάτων Χούλιγκανς. Έτσι είναι, Γιάννη. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε συλληφθεί την Παρασκευή με ένταλμα της ανακρίτριας με την κατηγορία ότι συμμετείχε και αυτός στα αιματηρά γεγονότα της 7ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο ανακριτής τον πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό. Συγγνώμη. Μας έλεγες λοιπόν ότι αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικό. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο ανακριτής πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Αντίθετα, ο εισαγγελέας πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος με μόνο περιοριστικό όρο να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Προέκυψε διαφωνία και όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τη λύση θα τη δώσει στις επόμενες μέρες το δικαστικό συμβούλιο. Ο 43χρονος είχε αναγνωριστεί από αστυνομικούς ένα βίντεο ως το άτομο με το κράνος και το στυλιάρι που οργάνωνε την ομάδα των Χούλιγκαν πριν αυτή. Εμφάνισε άλοθη όμως. Εμφάνισε άλοθη, υποστήριξε, ισχυρίστηκε ότι ήταν μαζί με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά για διακοπές το επίμαχο διάστημα. Παρουσίασε στη διάρκεια της ανάκρισης ονομαστικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια που αποδεικνύουν ότι είχε ταξιδέψει στην Κεφαλονιά. Παρουσίασε επίσης τις συναλλαγές μέσω της χρεωστικής του κάρτας και επικαλέστηκε και την μαρτυρία της συντρόφου τους, κάτι που προφανώς έπεισε σε ένα βαθμό ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς είναι ο μόνος από τους συνολικά 106 συλληφθέντες που αφέθηκε ελεύθερος. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Σουλιώτη.